σφυρίχτρες, καραμούζες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Στην ΑΕΚ αρχίδα ο Βασινάς, το κόρνερ. Ο Χάσαγκιτς χάνει την έξοδο κεφαλιά. Ο Γιαννακόπουλος πάλι κόρνερ για την ελληνική ομάδα από την άλλη πλευρά. Ο Καραγκούνης βλέπει τις τρύπες. Εκτελεί καλά, αλλά είναι σε καλή θέση και ο Κέναν Χάσαγκιτς. Φεύγουν όλοι οι υπόλοιποι, γεμίζει. Κεφαλιά και επέμβαση από τον Νικοπολίδη στην προσπάθεια του Χρνκόβιτς. Ο Σίλιτς ίσως αυτός είναι που παίρνει φόρα. Ο Νικοπολίδης τον περιμένει με την αγκαλιά ανοιχτή. Εδώ ο Γιαννακόπουλος κερδίζει πέναλτι. Γύρισε ο Γιαννακόπουλος την μπάλα. Αυτή βρήκε πάνω στον Σπάχη Τσάνιδο καλά. Και πάει ο Χαριστέας, γιατί ο Μπασινάς στο Κισινάου είχε αστοχήσει. Γκολ! 1-0 από τον Άγγελο Χαριστέα. Στο 9ο λεπτό σπάει αυτό το κενό 1,5 έτους που ο Άγγελος Χαριστέας έχει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα φορώντας τη φανέλα της Εθνικής. Το είχε κάνει τελευταία φορά Μάρτιο του 2005 στο Καραϊσκάκι εναντίον της Αλβανίας. Για ένα σεντερφόρ που ζει από τα γκολ, που είναι το οξυγόνο του και η ζωή του τα γκολ. Σίλιτς, καθώς τον ξέχασε η ελληνική άμυνα, βγαίνει ο Χαριστέας τώρα να μπλοκάρει αυτή τη σέντρα. Όπως Γκρίλιτς το σούτ, άουτο! Ακόμη μια φορά οι Βόσνοι φτάνουν διαπεριπάτου έξω από την ελληνική περιοχή. Ο Γκρίλιτς χαμηλά η σέντρα, Νικοπολίδης, η μπάλα απομακρύνεται. Και τώρα η εθνική αμήνεται με τον Κατσουράνη και τον Ανατολάκη να κλείνουν το δεξιό άκρο. Ένα πολύ επικίνδυνο σούτ από τον Χρνκόβιτς. Και ο Νικοπολίδης σε ετοιμότητα για την μπάλα κόρνερ. Και πάλι ο Χρνκόβιτς μπροστά στο Χαριστέα. Η σέντρα έρχεται, ο Κυριάκος σηκώνεται. Εκεί ένας πρέπει να πάει απάνω του. Μπαϊράμοβιτς, Νικοπολίδης. Και πάλι. Που δεν είδε τον Γιαννακόπουλο, τον ανατρέπει από πίσω φάουλ και νομίζω ότι πρέπει να είναι αποβολή. Είναι έξω την περιοχή βέβαια. Αλλά ο Σπάχης έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα. Βέβαια, καθαρή κόκκινη κάρτα. Ο Σπάχης αυτό το λέγαμε, έχει στο ένα παιχνίδι παίρνει κόκκινη, στο άλλο παίρνει κίτρινη, στο άλλο δεν παίζει, στο άλλο ξανά παίρνει κόκκινη. Εν τω μεταξύ την έδειξε στον Πάπατς κατά λάθος. Δεν είναι ο Πάπατς, δεν ήταν στη φάση. Και αυτό δείχνουν όλοι. Και πάει ο Φίσας. Αλλά μπλοκάρει ο Τόλια. Καλό σου. Βασινάς. Δεύτερο δοκάρι, Κατζουράνης μόνος του. Διώχνει ο Τόλια, Σαμαράς out. Η πιο καθαρή ευκαιρία της ελληνικής ομάδας στο μάτσο. Κυριάκος. Αφήνει ο Σίλιτς. Ευκαιρία, out. Από τον Χρήστο Πατσατζόγλου. Στο 66. Ο Ιμπριτζιτς. Η έξοδος του Νικοπολίδη, όχι σίγουρη. Και η επέμβαση από τον Κατσουράνη δίνει ακόμη μια λύση. Φίσας πάει να δώσει ένα χέρι βοηθείας ή ένα πόδι στον Γιαννακόπουλο. Αυτός βρήκε τον Κατσουράνη. Εκείνος για τον Χαριστέα. Κάνει μια πάσα στον εαυτό του Χαριστέα. Αυτό είναι πέναλτι. Αυτό είναι πέναλτι. Για να δούμε. Αυτό είναι πολύ περισσότερο πέναλτι από το που πήραμε στην αρχή. Την ώρα που ο Χαριστέας θέλει να σταθεί όρθιος, του χτυπάει το πόδι από πίσω ο Βόσνιος. Φίσας. Είπαμε, πρέπει να απεξαρτήσουμε την τύχη μας από τις βλακίες του διαιτητή. Σαμαράς. Πατσατζόγλου. Το σουτ, ναι. 2-0. Καταπληκτικό. Από τον Χρήστο Πατσατζόγλου σε πρώτο χρόνο. Κεραυνοβολεί τον Τόλια. Η τέλεια επιστροφή για αυτό το παιδί που πέρασε του Χριστού τα πάθη για 3,5 χρόνια. Επιστρέφει στην Εθνική. Μπήκε στο 90 αυτό το παιχνίδι με την Νορβηγία το Σάββατο. Μπήκε στο 57 απόψε αναγκαστικά στη θέση του Σεϊδαρίδη. Και έρχεται τώρα με ένα άπιαστο βολέ. Ψηλά στην απέναντι γωνία του Άλμυρ Τόλια στο 82 να γράψει το Βοσνία-Ελλάδα 0-2, το πρώτο γκολ της καριέρας του με τη φανέλα της Εθνικής στην 18η συμμετοχή. Ο Σαμαράς, πάμε για σκορ, ναι! Μπράβο! Στο 85! Γιώργος Σαμαράς, το πρώτο του γκολ σε επίσημο παιχνίδι με την Εθνική. Είχε βάλει 2 στο τουρνουά της Κύπρου την άνοιξη, στα ισάριθμα παιχνίδια. Τώρα τα κάνει 3 συνολικά, το πρώτο του επίσημο. Και ο δρόμος προς Αυστρία και Ελβετία για την προαλήτρια Ευρώπη είναι ορθά ανοιχτός. Όσο το 0 πίσω παραμένει το σήμα κατά το θέμα της ομάδος, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Κατσουράνης, μια λόμπα, γκολ! Καταπληκτικό, απίστευτο. 4-0, Κώστας Κατσουράνης, χαρείτε τον. Πιθανόν τον μεγαλύτερο σύγχρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Κάποτε είχαμε πει ότι είναι ο νέος Λουκανίδης με αρκετή συστολή, αλλά όταν ο ίδιος ο Τάκης Λουκανίδης βγήκε μετά και είπε ναι, αυτός είναι.
Τώρα το ήθελε, δεν το ήθελε, θα το ρωτήσουμε μετά. Oh, το ήθελε 100%. Είχε σηκώσει το κεφάλι, τον είχε δει. Κοίταξε, κοίταξε, εδώ. Αυτό. Του βάλει και το φαλτσάκι και τη στέλνει μέσα. Μάλιστα. Αυτά για το μάτι το οποίο θα φύγαμε και από το στήρο 1-0 που λέγαμε πάντα 1-0, 1-0. Αυτό ήθελα να πω ότι αν τέλειωνε και αυτό 1-0 θα. Δεν αντίθεται. Θα τα λύσαμε από πριν. Θα σε βρίσκανε σαν του κρεμάσματα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα του ομίλου και τη βαθμολογία.